Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του archipelagos.com, βρισκόμαστε στη γέφυρα του Ιωνής και θα μιλήσουμε με τον κύριο Πλοίαρχο, καπετάν Γεώργιο Καμήλο. Κύριε Πλοίαρχε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ. Θα μας πείτε για το σημερινό δρομολόγιο. Το σημερινό δρομολόγιο είναι ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο, ένα πρώτο δρομολόγιο πριν την έναρξη της νέας γραμμής του πλοίου από τον Πειραιά για την Αίγινα και ίσως και τον Πόρο. Είναι το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο. Πάμε με φίλους, με κόσμο, να έρθουν να μας δουν από κοντά, να μας γνωρίσουν, να δουν το πλοίο για λίγες ώρες πριν ξεκινήσουμε το δρομολόγιο μας επίσημο. Μάλιστα. Ξεκινάτε επίσημα δρομολόγια από αύριο. Επίσημα δρομολόγια είναι από αύριο. Θα ξεκινήσουμε Παρασκευή με καθημερινές αφιξιοαναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά και της Αίγινας. Μάλιστα. Στο πλοίο πόσα χρόνια είστε? Σε αυτό το πλοίο είμαι τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Είμαι στην εταιρεία, είμαι τα τελευταία 12 χρόνια, συνεχόμενα χρόνια. Και ήμουν και λίγο πιο πριν. Από ποια πλοία έχετε περάσει συνολικά στην καριέρα σας? Από ακτοπλοϊκά πλοία τα μόνα που έχω περάσει είναι στη γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης. Σε αυτό το πλοίο είχα δουλέψει το 1994-95 σαν αυτόπες, τζόβενο το λεγόμενο. Ξεκίνησα σε αυτό το πλοίο και σε αυτή την εταιρεία. Έφυγα μετά, πήγα στη σχολή εμποροπλοιάρχων. Ταξίδεψα για γύρω 3-3,5 χρόνια έξω στην Ποντοπόρο, ναυτιλία στην εταιρεία του κ. Αδερφών Αγγελόπουλου. Και μετά ξαναγύρισα όταν αγοράστηκε το Ionian Star. Το Ionian Star, το άλλο πλοίο της γραμμής, ξαναγύρισα σαν ανθυποπλοίαρχος πλέον. Και από τότε συνεχόμενα εργάζομαι στην εταιρεία και εξελίχθηκα μέσα από αυτή την εταιρεία. Το οποίο για μένα είναι συγκινητικό, με στο βαπόρι που έχει ξεκινήσει σαν τζόβενο, να κάνει τον καπετάνιο, να ασκεί πλοιαρχία. Οπότε να πούμε ότι έχετε καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Από τη Ζάκυνθο είναι η καταγωγή μου. Σε ποια σχολή φοιτήσατε? Στην Κεφαλονιά, το 1996 μέχρι το 2000. Πότε πρώτο πιάσατε πλοίαρχος? Τον Αύγουστο του 2013. Σε αυτό εδώ το πλοίο. Το θυμάστε το πλοίο από τα παιδικά σας χρόνια που εξυπηρετούσε στις γραμμές του Ιωνίου? Το θυμάμαι από το 1993-94 που αγοράστηκε από την εταιρεία Τυρογαλάς και ήρθε στη Ζάκυνθο. Από τότε το θυμάμαι. Πιο πριν δεν το θυμόμουν, απλά το είχα ακούσει σαν όνομα. Ταξίδευε στις γραμμές Πάτρας Ιταλίας. Έχετε ακούσει κάποια ιστορικά στοιχεία για αυτό το πλοίο? Έχω ακούσει, ναι, πιο μαλλιά, ότι ήταν ένα από τα πιο καταξιωμένα και καλοτάξιδα πλοία στη γραμμή Πάτρας Ιταλίας και μάλιστα ήταν πολύ, είχε γίνει πολύ ντόρος, να το πούμε έτσι, γύρω από την ταχύτητά του, και το ακούγαμε σαν όνομα, το Ιωνής, χωρίς να το έχω δει φυσικά ποτέ μέχρι τον κύριο πρώτο ήρθε στη Ζάκυνθο, δεν το είχα δει. Το οποίο αποτελεί καμάρι από τα καμάρια της ελληνικής ναυπηγικής τέχνης, καθότι φτιάχθηκε από ελληνικά ναυπηγεία τη δεκαετία του 70. Ακριβώς, και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και αξιόλογα πλοία που υπάρχουν στην ελληνική ακτοπλοεία. Σε αυτό έχει συμβάλει πολύ σημαντικά και η εταιρεία, η οποία έχει δαπανίσει πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων για την ετήσια συντήρησή του και για την εναρμόνισή του συνεχώς με ό,τι τελευταίο κανονισμό βγαίνει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και τα δύο της βαπόρια χαλάει αρκετά χρήματα, δηλαδή δεν τσιγκουνεύεται το κόστος, αρκεί να διατηρεί τα βαπόρια της αξιόπλοα και με μια πάρα πολύ καλή εικόνα, τόσο στην αισθητική όσο και στο ουσιαστικό μέρος. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα ότι μας είχε πει ένας εδακίσιος πλοίαρχος σε μια συνέντευξη ότι το πλοίο αυτό αποτελεί έρευνα μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών. Ναι, το έχω ακούσει και αυτό και είναι έτσι όπως σας το είχε αναφέρει ακριβώς. Τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Έρχεστε σε μια νέα γραμμή. Τι περιμένετε από αυτή τη γραμμή? Από αυτή τη γραμμή εμείς ερχόμαστε με το χαμόγελο, με την καλή μας διάθεση, σαν πληρώματα και σαν εταιρεία. Ερχόμαστε με την προοπτική ότι δεν ερχόμαστε καιροσκοπικά ή περιστασιακά. Ερχόμαστε να δώσουμε τον καλύτερο χαρακτήρα, να μας γνωρίσουν. Ήρθατε για να μείνετε. Ακριβώς, ήρθαμε για να μείνουμε. Αυτή είναι η πρώτη, αυτή η θέλησή μας και ήρθαμε να μας γνωρίσει ο κόσμος της Αίγινας, ο κόσμος του Πειραιά, να δει ποιοι είμαστε, να έρθει. Θέλουμε να τους βλέπουμε όχι μόνο σαν πελάτες, σαν φίλους. Θέλουμε να μας αντιμετωπίσουν σαν δικούς τους ανθρώπους, όπως θα τους αντιμετωπίσουμε και εμείς. Έχουμε ανάγκη τη στήριξή τους και θέλουμε να έρθουν να μας γνωρίσουν. Όταν μας γνωρίσουν θα καταλάβουν. Έχετε να αναφέρετε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλοίου το οποίο δεν έχετε συναντήσει σε άλλα πλοία ή κάτι που να σας έχει κάνει εντύπωση? Είναι ένα βαπόρι καλοτάξιδο,
είναι ένα βαπόρι με άνετους χώρους για τους επιβάτες, φιλόξενο, ζεστό βαπόρι. Από εκεί πέρα δεν θέλω, γιατί ο κάθε πλοίαρχος είναι πολύ φυσικό και φυσιολογικό να πει για το βαπόρι του. Όταν θα έρθει ο κόσμος, όταν θα μας επισκεφθεί, όπως σήμερα πάμε στην Αίγινα και στα δρομολόγια μας, έστω να μας επισκεφθεί, θα το καταλάβουν μόνοι τους. Για μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρισκόμαστε στο δοκιμαστικό σας ταξίδι που ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή γιατί το βαπόρι το εκτιμάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθότι υπήρξαμε και ταξιδευτές του τη δεκαετία του 90. Εμείς σαν νοοτροπία, όχι ότι θέλω να πω για τα άλλα πληρώματα για τους συναδέλφους, σαν εκεί στα Επτάνησα είμαστε λίγο οι άνθρωποι των συναισθημάτων. Λειτουργούμε με το συνέστημα. Έτσι λειτουργώ και εγώ σε αυτή την εταιρεία και στα πληρώματα της εταιρεία. Έτσι λειτουργεί. Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας, είμαστε πολλά χρόνια, έχουμε περάσει και δυσκολίες και είμαστε εδώ, στηρίζουμε την εταιρεία, μας στηρίζει και αυτή. Έτσι θέλουμε να λειτουργήσουμε και με τους πελάτες μας. Δηλαδή δεν βλέπουμε τον άλλον να έρχεται να περάσει με εμάς για να του πάρουμε τα λεφτά. Θέλουμε να περάσει, αλλά να ευχαριστηθεί που θα περάσει. Και σε αυτό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας και ό,τι πιο ουσιαστικό. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλά ταξίδια στη νέα γραμμή και να είστε πάντα καλά με υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, τη διάθεσή σας και ευελπιστούμε να κάνουμε πολλά και όμορφα ταξίδια μαζί και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος να ταξιδεύουμε με το Ιωνής στον Αργοσαρονικό.